Καλημέρα κύριε Ξαφά. Καλημέρα κύριε Πηλίδη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει πριν από τις εκλογές του Ιουλίου. Και θα ήθελα κυρία Ξαφά να μας πείτε την αξιολόγησή σας για την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σε πρώτη φάση μέχρι πριν τον κορονοϊό, μέχρι δηλαδή τις 28 Δευτέρου του 20, από τότε που ανέλαβε, γιατί στο πολιτικό σκηνικό υπάρχουν δύο απόψεις. Από τη μία είναι η άποψη της κυβέρνησης ότι σε αυτό το οκτάμινο άνοιξε τις επενδύσεις, μία σειρά επενδύσεων οι οποίες χρόνιζαν, όπως το Ελληνικό, όπως η Κασιόπη, όπως η Αφάντου της Ρόδου, όπως ο Άγιος Νικόλαος, όπως τα Άγραφα κλπ. Και έχουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι βρήκατε έτοιμο έδαφος, βρήκατε το μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο εμείς το είχαμε τακτοποιήσει για τη χώρα, οπότε λειτουργείτε σε πολύ καλύτερο έδαφος. Και ταυτόχρονα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στο οκτάμινο αυτό έφερε τη χώρα σε ύφεση πριν τον κορονοϊό, όχι μετά τον κορονοϊό. Καταρχήν, ως προς το αν ξεκόλλησε τις επενδύσεις, πράγματι τις ξεκόλλησε, αλλά με διαδικασίες που ήταν εξειδικευμένες για κάθε συγκεκριμένη επένδυση, δηλαδή δεν βελτίωσε συνολικά το κλίμα για επενδύσεις ή τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει επενδύσεις, αλλά προσπάθησε να λύσει επιμέρους προβλήματα που αφορούσαν συγκεκριμένες επενδύσεις, σαν αυτές που αναφέρατε, ας πούμε το Ελληνικό ή το Αφάντου στη Ρόδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε έργο η κυβέρνηση, ασφαλώς έκανε έργο. Προσπάθησε να ενισχύσει τον διαχωρισμό των εξουσιών, πολύ σημαντικό, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν οι τρεις εξουσίες λίγο πολύ χάσει την ιδιαιτερότητά τους ή την ανεξαρτησία τους η μία προς την άλλη. Και συνολικά νομίζω θα έδινε θετικό βαθμό στην κυβέρνηση. Εκεί όμως που πραγματικά η κυβέρνηση απέδειξε ότι είναι ικανή να διαχειριστεί με επιτυχία δύσκολα και σύνθετα προβλήματα, ήταν στην περίπτωση της πανδημίας, του κορονοϊού και στην προστασία των συνόρων. Έχει επίσης καταφέρει να ανατρέψει τις ισοπεδωτικές αλλαγές που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία, να κάνει βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά, και εκεί κολλάμε στο αλλά, με εξαίρεση την παιδεία, η κυβέρνηση δεν έχει συγκρουστεί με τα συμφέροντα που υπονομεύουν τις μεταρρυθμίσεις. Και πάμε στην υγειονομική κρίση. Έχουμε τον κορονοϊό το Μάρτιο του 2020 που βρήκε τη χώρα μας. Η κυβέρνηση, όπως είπατε και προηγουμένως, τα πήγε καλά σε αυτό, γιατί άκουσε την επιστημονική κοινότητα, άκουσε δηλαδή την επιστημονική ομάδα που έκανε προτάσεις, άρα επομένως πήγαμε καλά. Και πάμε τώρα στα μέτρα τα οποία έχει πάρει. Πριν απ' όλα, εκείνο το που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι σε μια κρίση λογικό είναι να πληρώνουμε όλοι. Όλοι δηλαδή να συμμετέχουμε κατά κάποιο τρόπο. Βλέπουμε όμως ότι και με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πλήρωσαν κάτι. Πληρώθηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια της κρίσης τους μισθούς τους στο ακέραιο, χωρίς να εργάζονται κανονικά, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είχαμε τα λεγόμενα 533 ευρώ. Άρα ήταν σαν να είχαμε δύο Ελλάδες, δηλαδή η Ελλάδα του δημοσίου και η Ελλάδα του ιδιωτικού τομέα, η οποία πλήρωσε στο μεγαλύτερο βαθμό αυτήν την υγειονομική κρίση. Ακριβώς. Και με κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, γιατί βλέπω ότι μετεκλογικά υπάρχει ένα φλερτ της κυβέρνησης προς το δημόσιο, ενώ προεκλογικά δεν υπήρχε. Ναι, ακριβώς. Έγινε δηλαδή ακριβώς το ίδιο που έγινε και επί μνημονίων. Και στην περίοδο των μνημονίων, από το 2010 μέχρι το 2018, το βάρος της προσαρμογής σε χαμηλότερα επίπεδα δανεισμού έπεσε στον ιδιωτικό τομέα. Διότι αν δείτε τα νούμερα, η δαπάνη για μισθούς στο δημόσιο, όπως και η δαπάνη για συντάξεις, και θα επιστρέψω σε αυτό, δεν μειώθηκαν όσο το ΑΕΠ. Δηλαδή
το κομμάτι της πίτας, για να το πούμε έτσι, που αντιστοιχεί στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, αυξήθηκε στη διάρκεια των μνημονίων. Δηλαδή σε μία πίτα που συρρυκνώνεται, αυτές οι δύο κατηγορίες είχαν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Τώρα έχουμε στο θέμα των συντάξεων. Με το ΑΕΠ να συρρυκνώνεται κατά 8 έως 10% φέτος και με την ανάκαμψη του χρόνου να μην αρκεί για να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 19, θα πρέπει να επαναξετάσουμε και τη δαπάνη για συντάξεις. Το 2019 ξοδέψαμε το 16% του ΑΕΠ σε συντάξεις. Αυτό είναι ένα ποσοστό που ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι αυτής της δαπάνης να αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, που είναι μάλιστα και σχετικά νεαροί, είναι κάτω από τα 67 χρόνια. Το ποσοστό αυτό θα εκτιναχθεί φέτος και του χρόνου, λόγω της συρρήκνωσης του ΑΕΠ και δεδομένου ότι δεν έχουν μειωθεί καθόλου οι συντάξεις, αντίθετα αυξήθηκαν κάπως με το νόμο του Βρούτση του Φεβρουαρίου. Αυτό το γεγονός ότι θα εκτιναχθεί και πάλι το ποσοστό του ΑΕΠ που ξοδεύουμε σε συντάξεις, αυτό υπονομεύει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί η δυνατότητα περικοπής της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, που θυμάστε ποια είναι. Είναι με το νόμο Κατρούγκαλου του 2016, κόπηκαν οι νέες συντάξεις που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016 και μετά, αλλά οι συντάξεις πρώτου 2016 δεν μεταβλήθηκαν. Απλώς έχουν επαναυπολογιστεί με βάση τις παραμέτρους του νόμου Κατρούγκαλου. Δηλαδή η προσωπική διαφορά είναι οι συντάξεις που παίρνουν σήμερα οι παλαιοί συνταξιούχοι και αυτές που θα έπαιρναν αν υπολογίζονταν βάσει των συντεταγμένων του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η διατήρηση των υψηλών συντάξεων πλήττει δυσανάλογα τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όλο το βάρος πέφτει σε αυτούς που παίρνουν σύνταξη μετά το 16, και τους εργαζόμενους όμως, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν πολύ υψηλές εισφορές για να εισπράξουν πενιχρές συντάξεις. Ενώ προστατεύει τους παλιούς συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξη σχετικά νέοι, με συντάξεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις εισφορές τους. Αυτό είναι μια αδικία που θα πρέπει να επαναξεταστεί. Πάμε τώρα στα μέτρα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει, το αφήγημά της είναι ότι εμείς επιδοτούμε την οικονομία, στηρίζουμε την οικονομία βήμα-βήμα, ανάλογα με το πώς πηγαίνει η κρίση, και κρατάμε δυνάμεις και για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και υπάρχει και η αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι πρέπει άμεσα να δώσετε τώρα στην επανεκκίνηση της οικονομίας περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να στηριχθεί η οικονομία και να μπορέσουμε να γυρίσουμε, να το γυρίσουμε από την κρίση. Ποια από τις δύο μεθόδους είναι η πιο σωστή? Η σχέση της αντιπολίτευσης με τη χρηματοδότηση πάντα στηριζόταν σε ανεδαφικούς υπολογισμούς που θεωρούν ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το γεγονός ότι έχει αρθεί προσωρινά το πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί σε κάθε χώρα μέλος μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αυτό δεν αφαιρεί την ανάγκη να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέους μεσοπρόθεσμα, προκειμένου να αποφύγουμε ένα νέο μνημόνιο στη συνέχεια. Ειδικά στην Ελλάδα που έχει πολύ υψηλό χρέος, οι πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν με την ελάχιστη δυνατή προσφυγή σε δανεισμό. Επομένως έχει δίκιο η κυβέρνηση σε αυτό, ότι πρέπει να προχωράμε με μικρά βήματα, προσεκτικά, κρατώντας ρεζέρβα για το τι μπορεί να προκύψει αργότερα. Μπορεί να έχουμε και δεύτερο κύμα κορονοϊού. Επομένως η λαρζές της αντιπολίτευσης «δώστε τα όλα τώρα» δεν ευσταθεί. Πείτε μου, κυρία Ξαφά, μία απορία που ακούω
που διακρίνουν μια αντίφαση σε μια επιχειρηματολογία των κυβερνητικών στελεχών. Λένε ότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το πόσο θα είναι η ύφεση φέτος. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο τουρισμός, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Είναι κάτι το αβέβαιο. Και ενώ λένε ότι δεν μπορούν να προβλέψουν για φέτος, προβλέπουν όμως για του χρόνου ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και μάλιστα πολλοί οικονομολόγοι λένε με την μέθοδο του ελαττηρίου. Ποια είναι αυτή η μέθοδος του ελαττηρίου? Πώς δηλαδή, αφού δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσο θα είναι η ύφεση φέτος, μπορούμε να προβλέψουμε ότι του χρόνου θα έχουμε ανάπτυξη? Είναι γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η μισή τουριστική σεζόν τουλάχιστον έχει χαθεί και αυτή που θα ξεκινήσει από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είναι ανεμική σχετικά με το ίδιο διάστημα πέρσι, διότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ταξιδέψουν, κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι που είναι και οι πιο ευάλωτοι. Οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν μία ύφεση της τάξης του περίπου 10% φέτος. Δηλαδή μία πτώση του ΑΕΠ κατά 10% του πραγματικού ΑΕΠ. Αυτή είναι μία πάρα πολύ μεγάλη διόρθωση, μεγαλύτερη από ό,τι έχει γίνει σε οποιαδήποτε χρονιά των μνημονίων. Και του χρόνου φυσικά θα υπάρξει κάποια ανάκαμψη, δηλαδή όταν ξεκινάς από τον πάτο, ό,τι και να καταφέρεις θα είναι καλύτερο από αυτό που έγινε το 20. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται η ανάπτυξη του 21 να είναι τέτοια ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρχει μια κρίση του μεγέθους που υφίσταται η ελληνική οικονομία και η παγκόσμια οικονομία, αυτό επηρεάζει μακροπρόθεσμα και την δυνητική αύξηση του ΑΕΠ. Δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν, για παράδειγμα. Άλλες μπορεί να ανοίξουν, αλλά δεν θα ανοίξουν τόσες ώστε να υποκαταστήσουν την απώλεια της παραγωγής αυτών που έκλεισαν. Επομένως, εάν πράγματι είναι η ύφεση της τάξης του 8 με 10% φέτος, του χρόνου δεν μπορούμε να περιμένουμε μία αύξηση του ΑΕΠ που θα ξεπερνάει ίσως το 5%. Επομένως, θα υπάρχει κόστος στην διετία 20 με 21, ίσως και στο 22. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρχει δεύτερο κύμα πανδημίας, από τις επιπτώσεις πάνω στις επιχειρήσεις και υπάρχει μια σειρά από αβεβαιότητες που δυσκολεύει τις προβλέψεις. Το βέβαιο είναι ότι θα υποστεί η ελληνική οικονομία ένα πολύ μεγάλο σοκ. Σε μια συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Βαρουφάκη πριν ένα μήνα περίπου, προέβλεπε την ύφεση γύρω στο 15% και έλεγε την εξής επιχειρηματολογία. Την επόμενη χρονιά θα μας πει η Τρόικα να πάμε στο μείον 5. Μετά το είπε ότι στην απόφαση που πήρε το Eurogroup δεσμευτήκαμε ότι θα έχουμε έστω ένα μικρό πλεόνασμα. Άρα σημαίνει, πώς θα γίνει αυτό, άρα σημαίνει πολύ σκληρό μνημόνιο. Ισχύει αυτή η άποψη? Όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή αυτό που έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής είναι ένα σύνολο από τρία σκέλη για τη στήριξη των χωρών αφενός, των επιχειρήσεων αφετέρου και των εργαζομένων κατά τρίτο λόγο, που είναι 540 δισεκατομμύρια συνολικά για όλες τις χώρες μέλη. Από αυτά τα χρήματα η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει ένα ποσό της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων. Ένα τμήμα αυτών των χρημάτων θα μπορούσε να προέλθει από τον ESM, από τον οργανισμό δηλαδή που μας δάνειζε την περίοδο των μνημονίων. Εκεί μπορούμε να δανειστούμε το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 4 δις, με σχεδόν μηδενικό κόστος. Και απορώ γιατί η κυβέρνηση διστάζει να το κάνει, όταν αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα δανειστούμε με πολύ χαμηλότερο κόστος σε τόκους από ό,τι μπορούμε όταν εμείς δανειζόμαστε στις αγορές. Αυτό έχουν ξεκαθαρίσει οι Ευρωπαίοι, ότι δεν θα έχει μνημόνιο, δεν θα συνοδεύεται από μνημόνιο. Θα συνοδεύεται απλώς από την εγγύηση, ας πούμε, της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις
που έχει ήδη υποσχεθεί να κάνει στα πλαίσια του λεγόμενου εξαμήνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις, υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Κυρία Ξαφά, η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στις δανειοδοτήσεις των τραπεζών μέσω του ΤΕΠΙΧ 2 και μέσω του άλλου του προγράμματος που μπορούν να δανειοδοτηθούν οι επιχειρήσεις μέχρι το 25% του τζίρου τους. Βλέπουμε όμως ότι ο τραπεζικός τομέας είναι λίγο διστακτικός και παρόλο που οι δημοσιογράφοι πιέζουν την κυβέρνηση να πιέσει τις τράπεζες, οι τράπεζες έχουν κάποια τραπεζικά κριτήρια τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν και κάποια λογική, διότι δεν μπορούν να δανείζουν σε επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι αυτά τα δάνεια θα μετατραπούν σε κόκκινα. Επιπλέον, ο δανεισμός δεν σώζει σήμερα μετά τον κορονοϊό μια επιχείρηση η οποία είναι περίπου στο σημείο μηδέν. Γιατί έχει πολύ μικρότερο τζίρο αυτή η επιχείρηση μετά τον κορονοϊό, τα λειτουργικά της έξοδα είναι συγκεκριμένα, αν προστεθεί και ο δανεισμός, ο οποίος δανεισμός θα έχει κάποιο επιτόκιο, άρα θα έχει κάποιο κόστος, άρα αυξάνεται το λειτουργικό κόστος, άρα οι εταιρείες αυτές θέλουν μείωση φόρων, μείωση επιδότηση εργαζομένων, έτσι μόνο μπορούν να επανεκκινήσουν, αν δηλαδή τους μειώσει τα λειτουργικά έξοδα. Ναι, και αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό, διότι η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει κάποια προγράμματα όπου επιδοτούνται και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είτε έχουν χάσει την εργασία τους είτε δουλεύουν σε μειωμένο χρόνο. Δηλαδή η επιχείρηση συνεχίζει να πληρώνει το 50% του μισθού και από το υπόλοιπο 50% το κράτος καλύπτει το 30%. Δηλαδή συνολικά ο εργαζόμενος εισπράττει το 80% της προηγούμενης αμοιβής του. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ανάσχεση της υποχρέωσης πληρωμής φόρων. Το ίδιο ισχύει για την προκαταβολή φόρου, η οποία μειώνεται σημαντικά για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή, είτε έχουν πληγεί υπέρμετρα, όπως είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται. Τώρα είναι γεγονός ότι οι τράπεζες φοβούνται τη συσσόρευση νέων κόκκινων δανείων, διότι οι τράπεζες ήταν αυτές που υπέστησαν ένα μεγάλο μέρος του κόστους των μνημονίων με απανωτές ανακεφαλαιοποίησεις. Επομένως είναι εύλογη η επιθυμία τους να αποφύγουν να δώσουν δάνεια σε επιχειρήσεις που μπορεί να μην μπορούν να αποπληρώσουν. Επομένως εκεί μπαίνει η κρατική εγγύηση που και αυτή θα πρέπει να δοθεί με φιδό. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε σε αυτή τη φάση επιχειρήσεις ζόμπι που δεν έχουν δυνατότητα εξυγίανσης στο μέλλον. Και εκεί θα περιλάμβανα και τις κρατικές ζημιογόνες επιχειρήσεις. Δηλαδή το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε χρήματα ευρωπαϊκά από ευρωπαϊκούς πόρους για να κρατήσουμε στη ζωή επιχειρήσεις ζημιογόνες που δεν έχουν ελπίδα επιστροφής στην κερδοφορία με τα σημερινά δεδομένα. Και αναφέρω ενδεικτικά τη ΛΑΡΚΟ, τα ΕΛΤΑ, την ΕΑΒ, την ΕΛΒΟ, ΟΑΣΑ, αμυντικές βιομηχανίες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολόγισε ότι την επταετία 12 με 18 ξοδέψαμε 18 δισεκατομμύρια για να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό, εάν διαιρέσετε δια 7, ανέρχεται σε 2,6 δις το χρόνο. Δηλαδή, ό,τι εισπράττει το κράτος από τον ένφια, το ξοδεύει για να κρατήσει τη ζωή ζημιογόνες επιχειρήσεις του δημοσίου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επειδή το βασικό θέμα που θα αντιμετωπίσουμε τώρα μετά τον κορονοϊό είναι η ανεργία. Διότι πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν, πολλές δεν θα αντέξουν, πολλές θα απολύσουν προσωπικό. Άρα το θέμα είναι η ανεργία. Δεν βλέπω όμως μέτρα για διατήρηση θέσεων εργασίας, δεν βλέπω όμως κίνητρα
για αύξηση θέσεων εργασίας. Δηλαδή από τα μέτρα που έχω δει μέχρι στιγμής, όλα είναι θα δανειοδοτηθείς αν διατηρήσεις θέσεις εργασίας. Δεν θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στις επιχειρήσεις οι οποίες θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας ώστε να έχουμε τη λιγότερη ζημιά από πλευράς ανεργίας? Ένα μεγάλο θέμα εκεί είναι το κόστος των εισφορών στο ασφαλιστικό σύστημα και εργοδοτικών και εργαζομένων. Αυτές οι εισφορές είναι υπέρογγες. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις συντάξεις που προβλέπεται να πάρουν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση άμεσα. Και αυτός είναι και ένας λόγος να ξανακοιτάξουν το θέμα των συντάξεων. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι το 2017, στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε περάσει με νόμο την εξάλληψη της προσωπικής ή την μείωση έστω της προσωπικής διαφοράς, με στόχο να εξοικονομήσει 2 δισεκατομμύρια το χρόνο από το κονδύλι των συντάξεων. Είχε επίσης περάσει ταυτόχρονα με νόμο και πάλι την μείωση του αφορολόγητου, διότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η πλειονότητα των φορολογούμενων δεν πληρώνει καθόλου φόρο εισοδήματος. Το 52% δηλώνει εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο και δεν πληρώνει. Αυτό είναι μια μεγάλη ανομαλία, διότι στις υπόλοιπες χώρες αυτό το ποσοστό με τα βίας ξεπερνάει το 10%, δηλαδή μόνο οι πραγματικά ευάλωτοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι πληρώνουν. Και η κυβέρνηση αυτό που έκανε είναι να μειώσει τον κατώτατο συντελεστή φορολογίας από το 22 στο 9, χωρίς όμως να μειώσει το αφορολόγητο. Δηλαδή έκανε την φορολογική κλίμακα ακόμη πιο προοδευτική από αυτό που ήταν, αντί να μειώσει την προοδευτικότητα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία τη στιγμή που υποτίθεται ότι θέλουμε να πάμε σε μια πιο ανοιχτή οικονομία με περισσότερες εξαγωγές. Πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, όταν είναι ασύμφορη η προσέλκυση τέτοιων στελεχών υψηλής εξειδίκευσης? Εάν ας πούμε μισθός είναι 100 στην Ελλάδα, το κράτος θα απορροφήσει πάνω από το μισό σε φόρους και εισφορές. Το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότερο. Οπότε δεν συμφέρει τις πολυεθνικές να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί τους κοστίζει πάρα πολύ ακριβά το υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση άμεσα. Κυρία Ξαφά, μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα πιο σταθερό φορολογικό σύστημα, και πώς βλέπετε την ιδέα που και ο ιδιώτης πλέον να φορολογείται όπως μια επιχείρηση με το λεγόμενο έσοδα-έξοδα? Δηλαδή ποια είναι τα έσοδά του τα ετήσια, ποια είναι τα έξοδά του τα ετήσια, αυτό είναι το κέρδος του και επί αυτού φορολογείται. Διότι πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο οι πιο εύπορες τάξεις θα ρίξουν περισσότερα χρήματα στην αγορά, διότι ουσιαστικά θα πληρώνουν λιγότερο φόρο εφόσον δεν θα εμφανίζουν μεγάλο κέρδος. Εγώ δεν συμφωνώ με το σχήμα που αναφέρατε, διότι η προσπάθεια μέχρι τώρα ήταν να μειώσουμε τις απαλλαγές από φόρο. Δηλαδή προηγουμένως θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, εάν είχες ασφαλιστήριο υγείας με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, μπορούσες να αφαιρείς αυτά τα χρήματα από το εισόδημά σου για τον υπολογισμό του φόρου. Αυτό σημαίνει όμως ότι η μεσαία τάξη κυρίως ωφελείται από αυτό, ενώ οι πιο ευάλωτοι δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά ασφαλιστικά σχήματα. Και γενικά υπήρξε μία τάση να μειωθούν οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα. Εκεί όμως που ασφαλώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια είναι στην μείωση της προοδευτικότητας της κλίμακας, όπως προανέφερα.
Δηλαδή τώρα η κλίμακα πάει από 9% ο κατώτατος συντελεστής μέχρι 44% ο ανώτατος, συν όμως μέχρι 10% επιπλέον, δηλαδή μέχρι 54% με τον φόρο αλληλεγγύης, το οποίο η κυβέρνηση θέλει να μειώσει, αλλά δεν φαίνεται να έχει τα περιθώρια να το κάνει. Κατά την προσωπική μου γνώμη, τα περιθώρια μπορούν να βρεθούν μόνο εάν περικοπούν οι συντάξεις και το αφορολόγητο. Αυτό με τον νόμο που είχε περάσει το 2017 και δυστυχώς καταργήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, αυτό θα έχει εξοικονομήσει 4 δισεκατομμύρια, που είναι ένα ποσό πολύ σημαντικό που θα είχε καταφέρει να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση και τις εισφορές σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ένα πολύ μεγάλο βάρος για τις επιχειρήσεις είναι η λεγόμενη προκαταβολή φόρου. Ναι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το είχε πάει στο 100%, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το κατέβασε στο 95%, ουσιαστικά δηλαδή είναι πολύ μικρό. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και είναι και ένας νόμος παράλογος, διότι να φορολογείς κάποιον για μελλοντικά του κέρδη. Αυτό έχουμε την δυνατότητα σαν κράτος, χωρίς να επηρεάσουμε τα δημοσιονομικά μας, να το μειώσουμε, δηλαδή τα κέρδη από τις περισσότερες επενδύσεις θα καλύψουν αυτή τη διαφορά, και πιστεύετε ότι πρέπει σιγά σιγά να μειωθεί σημαντικά αυτή η προκαταβολή φόρου? Ασφαλώς πρέπει να μειωθεί σημαντικά, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να το μειώσει από το 100 στο 95 δείχνει ξεκάθαρα και ανάγλυφα πόσο περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο διαθέτει για μειώσεις φόρων και εισφορών. Το ίδιο φάνηκε από το γεγονός ότι μείωσε τον ανώτατο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 45 στο 44. Δηλαδή με μικροσκόπιο πρέπει να το κοιτάξεις αυτό για να δεις κάποιο όφελος. Και πάλι τονίζω ότι όλος αυτός ο πακτολός χρημάτων που ελπίζουμε να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 750 δις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ των οποίων η Ελλάδα μπορεί να εισπράξει 32, εάν τελικά εγκριθεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μειώσεις φόρων και εισφορών. Είναι χρήματα που πρέπει να κατευθυνθούν στην πράσινη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, κυρίως δηλαδή σε δημόσιες επενδύσεις ή και σε ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν νομίζω ότι θα μας χαρίσουν τα χρήματα αυτά για να μειώσουμε τη φορολογία μας. Επομένως πρέπει να βρεθούν ήδη οι πόροι, και θα πρέπει η κυβέρνηση και να επανεξετάσει το αίτημά της για μεγάλη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος, διότι θα χρειαστεί το πρωτογενές πλεονάσμα για να καλύπτει τους στόκους πάνω στο υπέρογκο χρέος, χωρίς προσφυγή σε περαιτέρω δανεισμό. Λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι θα πρέπει να βρει ίδιους πόρους. Θα πρέπει να σταματήσει η αφέμαξη που συμβαίνει με τις ζημιογόνες επιχειρήσεις του δημοσίου, όπως είπα, που μας κοστίζουν 2,5 δις το χρόνο. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα των συντάξεων και το θέμα του αφορολόγητου. Και πάμε στα κόκκινα δάνεια. Υπήρχε μία προθεσμία μέχρι 34, λόγω του κορονοϊού πήγε 37. Η κυβέρνηση είχε το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο δεν είχε όμως επιτυχία, και πριν τον κορονοϊό, δηλαδή αυτοί που μπαίνανε στην πλατφόρμα ήταν πολύ λίγοι δανειολήπτες. Και τώρα κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Η κυβέρνηση έλεγε ότι μετά τις 34, όταν υπήρχε αυτή η ημερομηνία, ότι θα προχωρήσει στη λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή με την εκποίηση να έχει τη δυνατότητα της ατομικής πτώχευσης ο κάθε ιδιώτης, να εκποίησει όλη την περιουσία του, να πληρώσει ό,τι βγάλει αυτή η περιουσία και τα υπόλοιπα να χαριστούν, να μην τον κυνηγάνε αιωνίως, και να ξεκινήσει από το μηδέν, η λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία. Είσαστε σύμφωνοι με αυτήν την πρόταση της κυβέρνησης? Είμαι απόλυτα σύμφωνη, και απλώς είναι κρίμα ότι καθυστερεί. Αυτό επρόκειτο να έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της φετινής χρονιάς, τώρα μοιάζει να αναβάλλεται για του χρόνου. Είναι απολύτως απαραίτητο να σταματήσει η προσφυγή στον νόμο Κατσέλη.
διότι αυτό έδωσε την ευκαιρία σε πολίτες, σε στρατηγικούς κακοπληρωτές συγκεκριμένα, να κάνουν αίτηση για να υπαχθούν στον νόμο και να αναβάλουν επαόριστον την αποπληρωμή των δανείων τους προς τις τράπεζες, χωρίς κανένα κόστος. Δηλαδή, άμα σου λένε ότι μπορείς να κάνεις μία αίτηση κάπου και να περιμένεις κάποια χρόνια μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, δεν θα σε συμφέρει να το κάνεις αυτό, ακόμη και αν μπορείς να πληρώσεις, διότι δεν υφίστασε κανένα κόστος. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα καταργηθεί αυτός ο νόμος, που έχει προσθέσει πάρα πολλά κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ίσως το 1/3 των κόκκινων δανείων, τουλάχιστον στα στεγαστικά, να αφορά στρατηγικούς κακοπληρωτές, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να κλείσει αυτή η τρύπα και να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση τώρα για την πτώχευση σε επίπεδο ατομικό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Ξαφά. Με την κρίση που έχουμε με την Τουρκία, πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι όλα αυτά τα χρόνια, λόγω της κρίσης, αμελήσαμε πολύ τις στρατιωτικές μας δαπάνες, με αποτέλεσμα να στρατιωτικά και εξοπλιστικά η Τουρκία να βγει πιο μπροστά από μας σε σχέση με πριν 30 χρόνια. Και όσο αυτό... Και όσο περνάει ο χρόνος, αυτό το πράγμα διευρύνεται, όπου σήμερα μπορεί να μην μας δημιουργεί πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή θα μας δημιουργήσει. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ενισχυμένες οι στρατιωτικές δαπάνες περισσότερο παρόλη την κρίση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας? Δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα να αυξηθούν οι δαπάνες, όσο να εκλογικευθούν. Δηλαδή, κρατάμε ανοιχτά στρατόπεδα που δεν μας χρειάζονται, απλώς για μικροπολιτικούς λόγους, γιατί βολεύει τις τοπικές κοινωνίες να υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι πηγαίνουν στις καφετέρειες και ξοδεύουν κάποια χρήματα εκεί στην περιοχή. Κρατάμε και πάλι, τονίζω, εν ζωή επιχειρήσεις όπως είναι η ΕΑΒ, όπως είναι άλλες αμυντικές βιομηχανίες, που χρειάζονται πολύ μεγάλο εξορθολογισμό για να είναι κερδοφόρες. Αυτό απαιτεί μείωση προσωπικού, απαιτεί νέο management με ιδιωτικά κριτήρια κτλ. Να δούμε αν η κυβέρνηση θα τα βάλει με αυτά τα συμφέροντα και θα εκλογικεύσει τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και των αμυντικών δαπανών. Και κλείνοντας, προκάλεσε άλλο μία δήλωσή σας για τα νοσοκομεία, όπου είπατε ότι θα έπρεπε να είναι όλα ιδιωτικά. Ενώ έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι μεταπίστηκε και αυτός και θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Ναι, το γεγονός ότι τα πήγαμε καλά στον κορονοϊό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει ένα θέμα ποιος τα διοικεί, δηλαδή να διοικούνται από το Υπουργείο Υγείας. Είναι συνταγή για να εξυπηρετούν μικροπολιτικά συμφέροντα και να βάζουν επικεφαλής στα νοσοκομεία αποτυχημένους πολιτευτές, όπως επιχειρήθηκε να γίνει επί της σημερινής κυβερνήσεως. Θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που διοικεί τα νοσοκομεία και να μην εμπλέκεται το κράτος στο πώς διοικούνται. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια εκλογήκευσης. Έχουμε και πάρα πολλά νοσοκομεία. Στην Αθήνα μόνο έχουμε 5-6 σε μια περιοχή ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Είναι διατηρήσιμα όλα αυτά? Και ας μην πάμε σε ένα σχήμα που όλα είναι ιδιωτικά. Ας πάμε τουλάχιστον σε ένα σχήμα που τα νοσοκομεία διοικούνται από έναν οργανισμό, διοικούνται να εξομαλυνθεί μια κατάσταση η οποία από την απογεννησιμιού της τίνει να υποβοηθάει μικροπολιτικές εξυπηρετήσεις και ο καθένας να τηλεφωνάει στον Υπουργό για μια εξυπηρέτηση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει μια εκλογήκευση στον τρόπο που διοικούνται τα νοσοκομεία. Θα έκλεινα, αλλά έχω μια ερώτηση ενός ακροατή για τις συντάξεις. Λέει ότι με 46 χρόνια ένσημα
Mm-hmm. Παίρνει 360 ευρώ σύνταξη. Θα αρχίσει να παίρνει τώρα περισσότερα? Το ποσό βγήκε, λέει, με το νόμο Κατρούγκαλο. Κανονικά θα πρέπει να παίρνει περισσότερα, ναι. Λιγότερα θα πρέπει να παίρνουν αυτοί που είναι από το δημόσιο και τις ΔΕΚΟ κυρίως, οι οποίοι βγήκαν στη σύνταξη στα 50 κάτι χρόνια τους, με εισφορές που δεν φτάνουν για να καλύψουν το ύψος των συντάξεων που εισπράττουν σήμερα. Θυμάστε ότι αυτό που συνέβη με τις ΔΕΚΟ, κυρίως με τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν μετοχοποιήθηκε η ΔΕΗ, η τότε κυβέρνηση Σιμίτη αποφάσισε να δώσει μία λευκή επιταγή στη ΔΕΗ, στο ασφαλιστικό της ΔΕΗ, λέγοντας ότι οι φορολογούμενοι θα καλύπτουν για πάντα ό,τι έλλειμμα προκύψει. Διότι φυσικά κανένας επενδυτής στα λογικά του δεν θα αγόραζε μετοχές της ΔΕΗ με μία μαύρη τρύπα που λέγεται το ασφαλιστικό της ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι από τότε και μετά, από το 2000 και μετά, οι φορολογούμενοι πληρώνουμε κάπου 600 εκατομμύρια το χρόνο για να επιδοτούμε τις συντάξεις της ΔΕΗ. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία η οποία θα πληγεί με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Και νομίζω ότι είναι εύλογο να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι τις συντάξεις ανθρώπων που έχουν φύγει στη σύνταξη στα 55 τους χρόνια, με συντάξεις που είναι σημαντικά υψηλότερες από τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, του ΙΚΑ δηλαδή. Κυρία Ξαφά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.